Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας έχει κάνει πρόσφατα ένα αίτημα στον οργανισμό Λιμένα Καβάλας για παράταση των μισθωμάτων των ακινήτων που ως γνωστό τα λέμε ΝΟΚ, τα κτίρια του ΝΟΚ, για άλλα 15 χρόνια. Αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι ισχύουν σαν νομοθεσία, λέει ότι πρέπει τα μισθώματα να είναι τριετή κατόπιν διαγωνισμού. Σε συνάντηση που κάναμε στο ΤΑΙΠΕΔ με τον πρόεδρο και τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ στον οργανισμό Λιμένα, κύριο Θάνο Λιάγκο, μας είπαν ότι έχουν μιλήσει ήδη με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να γίνει μια κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε τα ναυταθλητικά σωματεία πανελλαδικά, όχι μόνο για την Καβάλα, αλλά πανελλαδικά, να μπορούν να εξαιρεθούν από αυτή την υποχρέωση να μπουν σε διαγωνισμό ανταγωνίζοντας ιδιώτες. Αυτό βέβαια από τότε που έχει γίνει η συνάντηση, ένα μήνα τώρα, προσπαθούμε να βρούμε τον Γενικό Γραμματέα Εμπορικής Ναυτιλίας υπεύθυνο για τα λιμάνια, Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Λαμπρίδη, Χρήστο Λαμπρίδη, και δεν μας απαντάει στα τηλέφωνα ή απαντάει η γραμματέας του και μας περιμένει να κλείσουμε μια συνάντηση, όχι εμείς αλλά η Ομοσπονδία, διότι το θέμα δεν είναι μόνο στην Καβάλα, δεν αφορά μόνο τον ΝΟΚ και τον ΟΘΑΚ, αλλά όλη την Ελλάδα, και αν δεν λυθεί, κινδυνεύουν όλοι ο ναυταθλητισμός στην Ελλάδα να καταστραφεί. Αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει. Μιλήσαμε και με τους τοπικούς βουλευτές, μιλήσαμε και με τις κυβέρνηση, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με την αντιπολίτευση, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε και σχετική επερώτηση στη Βουλή. Η απάντηση που πήρε δυστυχώς από τον οργανισμό Λιμένα είναι ότι ισχύει αυτό που σας είπα, διαγωνισμός με τριετή μίσθωση. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει να αλλάξει σύντομα, διότι τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουμε με τον οργανισμό που συντάχθηκαν το 2003 λήγουν το 2018, τώρα το Δεκέμβριο. Διαφορετικά θα κινδυνεύουμε τα σωματεία 70 χρόνων και πλές στον αθαθλητισμό να μην έχουν το χώρο τους, να μην έχουν τα έσοδα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούμε να πληρώσουμε κυρίως τους φόρους που οφείλουμε στο δημόσιο, το ΙΕΚΑ των προπονητών, τους μισθούς των υπαλλήλων, διότι τα μισθώματα που εισπράττουμε, τα ενίκια που εισπράττουμε από τα καταστήματα, φορολογούνται αυτοτελώς, και επομένως αν απότομα σταματήσει αυτό το έσοδο, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε κυρίως προς το κράτος. Επομένως, το πρώτο χαμένο θα είναι πέραν του ναυταθλητισμού και το ίδιο το κράτος. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ήδη στα καταστήματα τα οποία εργάζονται σήμερα. Πρόσφατα κάναμε και μια συνάντηση την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πήραμε ένα ψήφισμα ομόφωνο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις. Συμφώνησαν με το αίτημά μας και θα στείλουν ένα ψήφισμα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που να ζητάνε την παράταση των μισθώσεων και την αλλαγή βασικά του σχεδίου αυτού του νόμου για να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Αθλητισμού με Ναυτιλίας. Εκεί πιστεύουμε ότι είναι η λύση. Αυτό μας πρότεινε το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό μας πρότεινε και ο οργανισμός Λιμένα, για να μπορέσει να δώσει την παράταση των μισθωμάτων, των μισθείων που θέλουμε.